κανείς 20 λεπτά. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πες 5 πήματα, φίλε, και εσύ. Έλα, φίλε, σε αυτομάτα βρήκε 4-7, τέλος πάντων, να σου πω τον πάγο του Μπάφη, τον κομπλεξικό. Προχωράμε, λοιπόν. Ναι, Μάκης, το όνομά σου, φίλε, συγγνώμη. Πάτε λίγο πιο εκεί. Μένιο, λίγο πιο εκεί. Πιο εκεί. Ναι, μπράβο. Εκεί. Όχι τόσο, ρε, εντάξει. Κάνει διακοπές, δεν ακούστηκε όνομα και ομάδα, ρε παιδιά. Βασίλη, τώρα Βασίλη. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου λίγο, θέλω να σου μιλήσω τρία λεπτά σοβαρά τώρα. Συγγνώμη λίγο που σου το χαλάω. Καταρχάς, το τηλέφωνο σου τελειώνει σε 657. Γιατί ρωτάς, ρε φίλε, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα, γιατί με ρωτάς. Θα σου πω γιατί. Γιατί κάποιος κύριος Μιχαηλίδης με έπεισε μη βλάκα δεύτερη φορά, ενώ εγώ ποτέ δεν στέκομαι στην εξωτερική του εμφάνιση ή οτιδήποτε. Έμαθα το τηλέφωνο σου. Αν θες, θα σε πάρω μετά την εκπομπή να μιλήσω με τον κύριο Μιχαηλίδη, να το λύσουμε από κοντά. Εγώ δεν απειλώ, ούτε τραμπουκίζω. Ούτε ποτέ τον έπεισε για την εξωτερική του εμφάνιση, ούτε για τα γυαλιά που τον κοροϊδεύουν, ούτε για τη φωνή του. Εγώ απλά αυτό. Εγώ που εμπλέκομαι σε αυτό και τα προσωπικά μου δεδομένα, ρε. Γέλασα με τη λίστα φόρτ. Όταν κλείνω το τηλέφωνο, με αποκαλεί βλάκα και λέει στο μένιο ακροατή σου είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ μίλησα με τον κύριο Σιλβιαρίδη, μόλι τον Παναγιώτη, τον γιατρό στον Άγιο Λουκά, και μου είπε για τον κύριο Μιχαηλίδη, από εργαζόμενο. Ευχαριστούμε για τον Ντονέτ, χρυσόστομαι. Από εργαζόμενο στα νοσοκομεία θα σε κάνω θαμώνα. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι εκεί. Αυτό σου λέω μόνο. Έγινε, φίλε, θα σε περιμένω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε, όνομα και ομάδα. Όταν έρθω, δεν θα είναι ο Σίμος να του φωνάει σαν απαγωστώστη. Σίμο Κλίστον, Σίμο Κλίστον! Θα σε πρίξω τα μάτια. Θα τα βγάλω έξω, Κωστάκι. Ρε φίλε, τώρα παίρνεις τηλέφωνο. Πόσα κιλά βλάκας να είσαι. Πες. Κλείνεις το τηλέφωνο. Παίρνεις την απόκρυψη. Κλείνεις το τηλέφωνο. Πόσο φλόρος να είσαι. Ποιος το κλείσε. Πόσο φλόρος να είσαι, ρε φίλε. Και να... Αυτός είναι ο ακροατής που παίρνει σε σένα. Ποιος είναι ο εξάρχης. Ξέρει. Ο δικός σου που μέκραζε στην εκπομπή σου. Αυτός εδώ γι' αυτό. Και εσύ τον έκραζες. Πού. Του λες βλάκα. Πού τον είπα βλάκα. Τώρα δεν είπα βλάκα από αυτά που άκουσα. Αν θέλει ας έρθει από κοντά. Όχι, μα εσύ μιλάτε, εγώ να το πω. Εσύ, τι δεν κατάλαβες. Ας έρθει από κοντά να κάνω και έρθει μια... απειλή. Μια ερώτηση και σε εσένα και στο παλικάρι που έντεσαι που δεν κατάλαβα ποιος είναι. Ναι. Γιατί δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Όταν λες κάποιον έλα από κοντά και άμα έρθει και κανένας ντουλαποειδές έτσι και... Ας έρθει. Ναι, τι το μιλείς, θα κάτσω να το φοβηθώ. Λέω και εσύ. Τι θα κάνει δηλαδή. Για όλους που το λέμε αυτό, εγώ δεν το λέω. Όχι, να σου πω λίγο κάτι. Νόμος, όποιος λέει πολλά δεν τα κάνει. Γι' αυτό το βουλώνουμε, τέλος. Έλα απ' έξω, βρες με και να δούμε άμα τάκεις. Συγγνώμη, αυτός είναι το παλικάρι. Να μιλήσω ή θα με κόψετε. Μια λαβίλε. Ναι, καταρχάς δεν παίρνω με απόκρυψη. Κύριε Σίμω, μιλάτε ψέματα, παίρνω με το νούμερό μου. Πρώτον. Δεύτερον, Βασίλη, πότε ξανά έχεις εκπομπή για να ξανάρθω σου και παίρνουν τη διεύθυνση εκπομπής. Τι το τραβάς τώρα, μπορείς να μας πεις. Όχι, 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 δεν το τραβάω, ότι λέτε ψέματα, ότι δεν με έβρισε και ότι παίρνω με απόκριση. Παίρνω με το νούμερο. Ρε φίλε, τώρα, άστο τώρα να πούμε τώρα, μην το ψάχνεις. Όχι άστο για να λέτε μετά ότι δεν ήρθα, διεύθυνση στο στούντιο. Ποια είναι και πότε θα ξανακάνει. Άστο σε λέω τώρα, δεν βγαίνει σε κανένα. Είναι εδώ είμαστε για να κάνουμε παρά, δεν είμαστε για φασάρι. Δεν είμαστε για φασάρι. Έγινε, άντε, για χαρά.